διάλωση της Τριπολιτσάς φέρει όλα τα χαρακτηριστικά πραγματικής εθνικής επετείου. Και το διότι, πρώτον, είναι ιστορικός αναμφισβήτητο ότι η άλωση της Τριπολιτσάς υπήρξε ύστερα από την έκρηξη της Επανάστασης του 1821, η μεγαλύτερη επιτυχία των αγωνιστών του 1821, η οποία οδήγησε και στην ευόδοση της εθνικευσίας. Ευόδοση η οποία οφείλεται επίσης και εν πολλής, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και στον αγώνα της πάντοτε παρούσας σε όλους τους εθνικούς αγώνες για την ελευθερία, τη δημοκρατία και το κοινωνικό κράτος δικαίου Εκκλησία μας. Και δεύτερον, η εθνικώς εμβληματική φυσιογνωμία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του γέρου του Μοριά, του στρατηγού της Άλψης, αποτελεί και θα αποτελεί διαχρονικώς πηγή εθνικών διδαγμάτων για μας τους Έλληνες, ιδίως αυτές τις δύσκολες ώρες για τον τόπο και το λαό μας. Διδαγμάτων όπως το ότι οφείλουμε να επιτύχουμε ενωμένοι τα μεγάλα και τα σημαντικά, όπως επίσης ότι πρέπει, παραμερίζοντας κάθε διαφορά μας και καταβάλλοντας κάθε τίμημα να συνεχίσουμε το παράδειγμα των προγόνων μας και την απαράμιλη κληρονομιά τους. Αιωνία μνήμη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και άξιο θαυμασμού και μίμησης το παράδειγμα του. Είναι μια μέρα συλλογικής, εθνικής συλλογικής μνήμης, διότι η άλωση της Τριπολιτσάς το 1821 ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη που εμπέδωσε το αίσθημα της εμπιστοσύνης στην προσπάθεια που ξεκίνησε ο ελληνικός λαός εκείνον τον χρόνο. Για μας όλους η ιστορική μνήμη είναι μια πηγή διδαγμάτων, πίστης, αποφασιστικότητας. Σε δύσκολες στιγμές ο λαός, ο ελληνικός λαός το 1821 πήρε πάνω του την υπόθεση χωρίς να περιμένει βοήθειες από αλλού. Και νομίζω ότι για άλλη μια φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σε μια δύσκολη περίοδο που ζει ο τόπος, ας θυμηθούμε τα λόγια του Διονυσίου Σολομού. Για δες χέρια απελπισμένα που θερίζουν τη γη. Όλοι μαζί λοιπόν μπορούμε να θερίσουμε ό,τι αρνητικό δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και να δώσουμε τη μάχη ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της στιγμής και δικαιώνοντας τους προγόνους μας, εκείνους που πραγματικά υπερασπίστηκαν την ίδια την τιμή θυσιάζοντας ό,τι καλύτερο είχαν τη ζωή τους. Η άλωση της Τριπολιτσάς ήταν αποτέλεσμα μιας στρατηγικής που εξ αρχής ανέπτυξε ο αρχιστράτηγος της νίκης, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήταν μια στρατηγική όμως η οποία έμελε να είναι η οριστική λύση του προβλήματος της χώρας. Η Επανάσταση του 21 ουσιαστικά ισχυροποιήθηκε και πήρε σάρκα και οστά με την άλωση της Τριπολιτσάς. Σήμερα 195 χρόνια. Το 2021 είναι τα 100 χρόνια. Η περιφέρεια Πελοποννήσου ήδη αναλαμβάνει την ευθύνη ώστε στα 200 χρόνια να είναι η επέτειος της μνήμης αλλά και της αξιολόγησης αυτής της προσπάθειας όλων των μεγάλων μαχών που έγιναν και κερδίθηκαν στην Πελοπόννησο. Το 2021 θα είναι μια λαμπρή περίοδος όπου θα ξαναθυμηθούμε αυτά τα ιστορικά γεγονότα, θα ξανακάνουμε πάλι τον απολογισμό μας και θα κάνουμε και θα πάρουμε όλες αυτές τις αποφάσεις που θα είναι επίκαιρες για τον τόπο. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά
χρειάζεται αυτός ο πατριωτισμός. Χρειάζεται όμως και οι σκέψεις και οι γνώσεις. Όλοι όσοι νομίζουν ότι μπορούν να υποβιθούν το ρόλο του Μεσσία για να επαγγέλλονται συνεχώς ότι θα λυτρώσουν αυτόν τον τόπο, είναι κατεξοχήν οι τύρανοι αυτού του τόπου. Το 21 ακριβώς αυτή τη στιγμή αντέστρεψε. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται.